Μόνο λίγοι δεν φαίνεται να είναι οι κάτοικοι της Ξάνθης αλλά και εκείνοι της ορεινής περιοχής, οι οποίοι καταφεύγουν στη Βουλγαρία προκειμένου να κάνουν τα ψώνια τους, αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες καυσίμων με μπιτόνια τα οποία μεταφέρουν με το γιοταχή τους, ρουχισμού, τροφίμων, κρεάτων, γάλακτος, αλλά ακόμη και διάφορα άλλα προϊόντα για ιδιωτική χρήση, όπως για παράδειγμα ξύλα και οικοδομικά υλικά για επιδιορθώσεις στα σπίτια τους. Ένα θέμα το οποίο έφτασε στο κανάλι 6, ύστερα από καταγγελίες επαγγελματιών συμπολιτών μας που δραστηριοποιούνται στην ορεινή περιοχή, οι οποίοι μάλιστα έχουν ζητήσει και τη βοήθεια του Επιμελητηρίου Ξάνθης προκειμένου να δοθεί κάποια λύση. Δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στα σύνορα κοντά, αλλά είναι και όλη η αγορά της Ξάνθης. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν διάφορα υλικά, οικοδομικά υλικά ακόμη, πέραν δηλαδή των τροφίμων και των καυσίμων, από το Σλάτογρα της Βουλγαρίας, τα οποία είναι πολύ φθηνότερα από ό,τι είναι εδώ σε εμάς. Στα σύνορα δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει καν ελληνική παρουσία. Οι μεν Βουλγαροί τους ελέγχουν, πρέπει να έχεις τιμολόγιο, βουλγάρικο βέβαια, για, με τα πράγματα που έχεις και φεύγεις. Αλλά από τη μεριά τη δικιά μας δεν ελέγχει κανένας. Εάν αυτά τα προϊόντα είναι σύνομα και αν τα φέρουν με βάση τους νόμους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Βουλγαρία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρετε. Ένα πρόβλημα που έγκυται τόσο στο οικονομικό κομμάτι της περιοχής μας, όσο όμως και στην ασφάλεια και την υγεία όλων εκείνων που περνούν τα σύνορα της Ελλάδος, προκειμένου να ψωνίσουν σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Οι επαγγελματίες της ορεινής περιοχής υποφέρουν. Ξέρω συγκεκριμένα κάποιον ο οποίος είχε φούρνο και φέρουν ψωμιά αντί να αγοράσουν από αυτόν, από τη Βουλγαρία που είναι στη μισή τιμή. Τώρα δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει ενδεχόμενα σε όλα τα σύνορα. Αλλά εμείς σαν επιμελητήριο το μόνο που κάναμε και μπορούμε να κάνουμε είναι να επιστήσουμε την προσοχή στα τελωνία και σε αυτούς. Άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στη μεταφορά καυσίμων, ακόμη και σε δοχεία από τους οδηγούς, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Ξάνθης, κ. Γιάννης Χιούτας, τονίζει πως το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα πρόβλημα του οποίου οι συνέπειες είναι πολλές, με κύρια το χάσιμο σημαντικών ποσών από τους φόρους, το οποίο πηγαίνει στη γείτονα χώρα και όχι στο ελληνικό κράτος. Παράκουφα μας έχουν γίνει γενικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είτε από Κυλκίες, είτε από Σέρες, είτε από Ευρώ, είτε από Οριστιάδα. Είναι γενικό το κακό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μόνο στα κάσιμα, υπάρχει σε όλα τα είδη. Τρόφιμα, ρουχισμό, μέχρι και για απλές εργασίες που γίνονται στα σίτια, είτε είναι κουφώματα, είτε είναι πλακάκια, φωνάζουν συνεργεία εξ ολοκλήρου και έρχονται από τη γείτονα χώρα και κάνουν τις δουλειές με μισή τιμή. Χωρίς να πληρώνουν ένσημα, χωρίς να πληρώνουν υλικά, χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Σε ό,τι αφορά το δικό σας το κλάδο, κύριε Σιούτα, έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, κάποια επίσημη ενημέρωση της πολιτείας, κάποια πίεση για πιο εντατικούς ελέγχους? Αυτό που ζητήσαμε εμείς και από το κράτος ήταν να πιέσουν τη γείτονα χώρα να αυξήσει τον ειδικό φόρο. Γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά στην τιμή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει αυτό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό έχει ως συνέπεια και εσείς να χάνετε ένα μέρος του τζίρου σας, αλλά και το ίδιο το κράτος να χάνει χρήματα. Μεγάλο, όχι ένα μέρος, μεγάλο. Μεγάλο μέρος χάνετε. Στη συνέχεια, ο κ. Χιούτα σημείωσε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι στα σύνορα του Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει να υπάρχει ειδικό κλιμάκιο, το οποίο και θα ασχολείται αποκλειστικά με τους ελέγχους για παράνομη μετακίνηση των προϊόντων, ενώ όπως επεσήμανε, δεν είναι μόνο μία περιοχή, αλλά πολλές, στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Πρέπει να έχει μόνιμο πάνω ένα κλιμάκιο να ελέγχει αυτούς που περνάνε. Και δεν είναι μόνο η δική μας περιοχή, τώρα ανοίγει από την Κομωτινή, ανοίγει στην εξοχή, είναι παντού. Δεν είναι μόνο η μία περιοχή που κατεβαίνουν. Είναι γενικότερα κακό. Γιατί οι βούλγαροι που περνάνε, ξέρουμε αν κουβαλάνε μπετόνια βενζίνα ή κουβαλάνε φιάλες υγραερίου. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Δεν μπορεί να φέρει ο ίδιος ο βούλγαρος και να πουλήσει στην ορεινή περιοχή και να δει ορίστε φιάλη ή ορίστε ένα μπετόνι βενζίνα. Στην Ξάνθη κάνει 25 ευρώ, θα σου δώσω 18. Το ξέρουμε αυτό. Γιατί δεν είναι δύσκολο να κάνει πορεία κάποιος από την Βουλγαρία στην Ελλάδα. Βέβαια, ο κύριος Γκαζίνος δεν παρέλειψε να επισημάνει πως το υγειονομικό κομμάτι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία θα πρέπει να προσεχθεί από όλους εκείνους που προτιμούν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης από τη γείτονα χώρα. Είναι το θέμα το υγειονομικό, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και βέβαια είναι το θέμα των επαγγελματιών, οι οποίοι εμπορεύονται προϊόντα τα οποία μπήκουν στη δικιά μας την αρμοδιότητα μέσα στους ελέγχους που εμείς κάνουμε.
Ως προς αυτές τις κατευθύνσεις έχουμε ενεργήσει ως εξής. Δηλαδή, όταν υπήρξε κάποια καταγγελία ότι κάποιος, κυρίως από Βουλγαρία, έχει μπει μέσα και έχει πουλήσει κάποια προϊόντα ζωικής προέλευσης, υπήρξε άμεση ανταπόκριση και επέμβαση της υπηρεσίας μας. Βέβαια, δεν υπήρξαν πολλές καταγγελίες. Μία φορά υπήρξε μια τέτοια καταγγελία και υπήρξε άμεση ανταπόκριση σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα του ΕΧΗΝΟΥ. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή στην Βουλγαρία, εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι υπάρχει ο αυτόδης πυρετός. Βέβαια, δεν είναι άμεσα πάνω από τις περιοχές που οποίες γειτνιάζουμε τη δικιά μας την περιοχή. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν γίνει κάποιες επαφές ώστε να, και με την πλευρά της Βουλγαρίας να υπάρξει κάποιος σχετικός έλεγχος. Αλλά και έχουμε αναρτήσει ανακοινώσεις και στον Δήμο Μίκης, στα κτηνιατρία. Έχουμε βγάλει κάποιες ανακοινώσεις γιατί κίνδυνο που υπάρχει με τη μετάδοση πιθανής ασθένειας να έρθει προς την περιοχή μας μέσω της μεταφοράς δοκομικών προϊόντων. Από εκεί και πέρα ο δρόμος νομίζω ότι είναι τουριστικός αυτός ο δρόμος και ίσως κάποιες άλλες υπηρεσίες είναι και περισσότερο μόδιες για να κάνουν κάποιους επιτόπου ελέγχους εκεί για την, κατά πόσο μεταφέρονται όχι μόνο προϊόντα ζωικής προέλευσης αλλά οποιασδήποτε άλλης προέλευσης. Να σημειώσουμε πως το κανάλι 6 συνομίλησε και με τον υπεύθυνο του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο οποίος επεσήμανε για άλλη μια φορά πως το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης προϊόντων, αλλά και το ζήτημα που αφορά σε ιδιώτες οι οποίοι κουβαλούν μόνοι τους τα προϊόντα που αγοράζουν από τη Βουλγαρία, υφίσταται. Ωστόσο, όπως τόνισε, τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, είναι και ελεύθερο το εμπόριο και έτσι οι ιδιώτες έχουν κάθε δικαίωμα να αγοράζουν από τη χώρα εκείνη τα προϊόντα που επιθυμούν για προσωπική τους χρήση. Βέβαια, όπως σημείωσε, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει καν τελωνείο. Μάλιστα, σημείωσε ότι ναι, μεν υπάρχει η αρμοδιότητα των ελέγχων από την πλευρά του τμήματος εμπορίου με επιβάρυνση προστίμου, ωστόσο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης των στοιχείων. Επίσης, όπως υπογράμμισε, το μόνο μέτρο που μπορεί να εξαλείψει το φαινόμενο αυτό είναι η κατάσχεση, αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας και το ΣΔΟΕ. Κατόπιν δεν απέκρυψε και το γεγονός ότι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής διαμαρτύρονται και για τους Βούλγαρους που πηγαίνουν και πολλούν προϊόντα στην ορεινή περιοχή, για το οποίο βέβαια επεσήμανε ότι την ευθύνη δεν την έχει μόνο αυτός που διακινεί τα παράνομα προϊόντα, αλλά και αυτός που τα αγοράζει. Κλείνοντας, σημείωσε πως απαραίτητο είναι να υπάρχουν τα παραστατικά διακίνησης, αλλά και τα τιμολόγια για όποιον αγοράζει από τη γείτονα χώρα το οποιοδήποτε προϊόν. Το θέμα όμως αυτό μεταφέρθηκε και στον αστυνομικό διευθυντή Ξάνθης Ιωακήμ Τσουκνάδη από το κανάλι 6, ο οποίος τόνισε πως οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας στα σύνορα της Βουλγαρίας είναι δειγματοληπτικοί και γίνονται σε συνεργασία με την αστυνομία της Βουλγαρίας και μόνο με σκοπό την πάταξη της μικροεγκληματικότητας, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση κλοπημαίων από μία χώρα στην άλλη. Βέβαια, όπως επεσήμανε, καμία άλλη υπηρεσία δεν ενεργεί σε εκείνη την περιοχή ελέγχους αναφορικά με τη διακίνηση εμπορευμάτων και προϊόντων για ιδιωτική χρήση. Συνεπώς, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον με δύο μόλις αστυνομικούς αναβάρδια να ελεγχθούν και όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα και έτσι ελέγχονται μόνο αυτοί που πιθανολογείται ότι έχουν σκοπό το παράνομο εμπόριο. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς, το έργο των υπαρχόντων ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης στο σημείο εκείνο γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, αφού πέρα από την έλλειψη επάνδρωσης υπάρχει και σοβαρή έλλειψη με μέσα, όπως για παράδειγμα τα τηλέφωνα.